μας, διότι ξεκινά αύριο μια εβδομάδα πυκνών εξελίξεων στα εθνικά μας θέματα. Στη Βουλή προωθούνται τα νομοσχέδια για την αγορά των γαλλικών μαχητικών Ραφάλ, καθώς και της επέκτασης των θαλασσίων σύνορων της χώρας μας στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Την ίδια ώρα, βέβαια, ο Ερντογάν επιχειρεί εκ νέου άνοιγμα προς τις Βρυξέλλες. Με τις κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες να θεωρούνται βέβαιες πλέον υπό την Προεδρία Biden, ο Ταγκίπ Ερντογάν έχει ξεκινήσει μια επίθεση αγάπης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε τηλεδιάσκεψη που είχε με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από καιρό θυμήθηκε ξανά ότι η Τουρκία έχει ευρωπαϊκή προοπτική και ζήτησε, φωτογραφίζοντας την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Κύπρο, να σταματήσει τη ρητορική κατά της Άγκυρας. Η Άγκυρα θέλει να γυρίσει μια νέα σελίδα στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2021. Το 2020 δεν αξιοποιήθηκε λόγω των ιδιοτροπιών και των τεχνητών προβλημάτων από κάποια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ετοιμάζεται σε διπλωματικό επίπεδο. Δηλώνει έτοιμη για επανέναρξη του διαλόγου από εκεί που σταμάτησαν οι διερευνητικές επαφές, ενώ την ίδια στιγμή χτίζει τις συμμαχίες της. Η σημερινή Τουρκία αποκλίνει από την Τουρκία των αρχών της δεκαετίας του 2000, όταν προσέβλεπε στην ευρωπαϊκή ένταξη. Αλλά βέβαια ουδής μπορεί να αποφασίσει νέα αλλαγή πορείας για λογαριασμό της. Εγώ το εύχομαι από καρδιάς. Επιχείρη με τακτικισμούς να επιδείξει προς την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το πρόβλημα είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Η Τουρκία έχει μια νόμιμη συμπεριφορά και στην πραγματικότητα είναι ένας καθαρά τακτικισμός για να αποφύγει περαιτέρω κυρώσεις. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η εβδομάδα που ξεκινά, καθώς τη Δευτέρα κατατίθεται στη Βουλή και στην Επιτροπή Εξοπλισμών η συμφωνία για την αγορά 18 αεροσκαφών Ραφάλ από τη Γαλλία, ενώ την Τρίτη στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας θα παρουσιαστεί νομοσχέδιο για την επέκταση των θαλασσίων σύνορων της χώρας στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο.